Γεια χαρά σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το MLS IQ Tab 3G. Είναι το tablet της MLS, το Brave, στις 10,1 inches. Ένα πραγματικά πολύ εύχριστο tablet το οποίο υποστηρίζει μέχρι 3G. Έχει 8 megapixel κάμερα, ικανοποιητική για τα λεφτά του. Στο Black Friday μπορούσα να το βρείτε μέχρι και 90 ευρώ. Τώρα υπολογίζεται γύρω στα, για να δω και εγώ, η MLS το δίνει 150 τώρα, αλλά σίγουρα και στο Σκούρτς θα το βρείτε και πιο φθηνά. Το MLS το συγκεκριμένο είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή για τους λάτρεις οι οποίοι τους αρέσουν μεγάλες οθόνες όπως εγώ. Είναι το IQ 1012 το συγκεκριμένο μοντέλο, με 1 GB RAM, για απλές λειτουργίες, για εφαρμογές, για παρακολούθηση YouTube και για όλα τέτοια τα πραγματάκια αυτά, δηλαδή γύρω γύρω, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό μέχρι στιγμής. Μία εβδομάδα το χρησιμοποιώ και ευχαριστούμε την MLS. Και είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, όπως βλέπετε και, στην παλάμη μου, είναι αρκετά μεγάλο το tablet. Φυσικά προτείνουμε να έχετε πάντα θήκη μαζί, γιατί ως συνήθως και εμένα μου πέφτουν. Λοιπόν, το λειτουργικό είναι πάρα πολύ απλό και εύχριστο, όπως μπορείτε να δείτε. Θα δούμε και άλλα περισσότερα πραγματάκια στη συνέχεια. Θα αναλύσουμε και 2-3 άλλα πράγματα, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες επιπλέον λειτουργίες. Πάμε να το δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ τη συσκευή, είναι στις 10,1 inches. Είναι αρκετές για να βλέπετε άνετα ταινίες, εικόνες, να περιηγηθείτε σε μια web σελίδα ή να γράφετε ένα email. Η ανάλυση της οθόνης προσφέρει απεικόνηση σε υψηλή ευκρίνεια και υψηλή ποιότητα χρωμάτων. Η επιδόση είναι στο full, τα γραφικά στα παιχνίδια ανεβαίνουν σε άλλο επίπεδο. Ο χρόνος απόκρισης της συσκευής εκμηδενίζεται και πλέον σε επίπεδο επιδόσεων. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον προσωπικό σας υπολογιστή. Έχει τετραπύρινες επιδόσεις στα 1,3 GHz. Το MLS IQ Tab Brave έχει δύο κατεστημένες κάμερες, στα 8 MP πίσω και στα 3,2 στην πρόσωψη της συσκευής. Έτσι μπορείτε να κρατήσετε όμορφες στιγμές αποτυπωμένες για πάντα και να τις μοιράζετε με τους φίλους σας σε ένα υψηλό επίπεδο. Διαθέτει 16 GB μνήμη ROM. Ο ήχος είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εδώ το έχω βάλει στο full. Προσφέρει αρκετό χώρο τα 16 GB για να αποθηκεύσουμε αγαπημένα multimedia αρχεία και εφαρμογές. Επεκτείνεται η μνήμη με μια κάρτα micro SDHC έως και 32 GB. Γενικότερα η οθόνη μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε πολλά πράγματα, καθώς είναι αρκετά μεγάλη. Έχει το κλασικό MLS, το Android, το 5,1 Lollipop, που προσδίδει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και πλήθωρα νέων λειτουργιών για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες του αγαπημένου μας smartphone. Έχουμε εδώ και το Play Store, όπως το Android, για να μπορούμε να κατεβάζουμε τις αγαπημένες μας εφαρμογές κανονικότατα. Μπορείτε να δοκιμάσετε και πολλά παιχνίδια να χρησιμοποιήσετε. Η μπαταρία είναι στα 5500 mAh. Είναι ιδιαίτερα σημαντική μπαταρία, καθώς διαθέτει και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας για να διαρκεί ακόμα περισσότερο. Το MLS κλασικά έχει την εγκυκλοπαίδειά του, τις φωτογραφίες, να βρείτε βενζινάδικα, φαρμακεία και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Το GPS κλασικά σε υψηλό level, όπως μας έχει συνηθίσει η MLS. Συνεπώς έχουμε ένα tablet το οποίο είναι στους 4 επεξεργαστές, 4 πυρήνες, με 1 GB μνήμη RAM. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ μεγάλη, αλλά για τις λειτουργίες που θέλετε είναι επαρκής. Δεν είναι φυσικά για κάτι έτσι εκπληκτικό και τρομερό. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε όλες οι επιλογές που μας δίνει. Εδώ είναι και εφαρμογές στις οποίες μπορείτε να προσθέσετε. Έχω προσθέσει εγώ το Google AdWords Analytics και ό,τι άλλο χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Διαχείριση αρχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εδώ τα αρχεία σας που προσθέτετε. Βλέπετε, δίνετε την πρόσβαση στο MLS για να σας τα χρησιμοποιεί. Για τον εσωτερικό κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο, 10,1 η οθόνη, όπως προαναφέραμε αρκετά μεγάλη. Έχει ταχύτητα σύνδεσης δικτύου 3G, δέχεται επίσης Wi-Fi, διαθέτει Bluetooth, διαθέτει FM radio, έχει έξοδο ήχου στα 3,5, δεν διαθέτει HDMI, είναι στα 500 γραμμάρια. Οι διαστάσεις είναι 257 x 155 x 10,
βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο και δίνεται εγγύηση μέχρι και 12 μήνες από την MLS. Αυτά από μένα, μπορείτε να το ερευνήσετε και εσείς να δείτε αν αξίζει για αυτό που χρειάζεστε. Για τη δική μου εργασία είναι άκρος ικανοποιητικό, μείνετε συντονισμένοι και για τις επόμενες παρουσιάσεις.